το θέμα μας είναι οι ψευδείς ειδήσεις, τα fake news. Ένα θέμα που έρχεται και ξανάρχεται συνεχώς στο προσκήνιο και πρόσφατα ξαναήρθε πάλι μέσα από την όλη αυτή την περιπέτεια και την ιστορία με τους εμβολιασμούς και την χτίση ειδήσεων σχετικά με το φαινόμενο του ιού, της πανδημίας και του εμβολιασμού. Θα σας πω εντάχει την ιστορία του φαινόμενου αυτού. Θα δούμε τις ψυχολογικές και τις βιολογικές εκείνες διαστάσεις, οι οποίες καθιστούν αυτό το φαινόμενο διαχρονικό. Είναι από την αρχή ακόμα του ανθρώπινου είδους, όπως θα δούμε. Θα δούμε τι λέει η νευροεπιστήμη πάνω σε αυτά και κατόπιν θα δούμε πώς αυτό το φαινόμενο συμπλέει με την πρόσφατη ιστορία, με την πανδημία. Καταρχήν, ξαναήρθε το φαινόμενο αυτό στην επιφάνεια με τις θεωρίες συνωμοσίας που προέκυψαν μέσα από τις τελευταίες εξελίξεις της πρόσφατης πανδημίας. Γνωρίζουμε όλοι τα διάφορα fake news που έχουν κυκλοφορήσει, ότι μπορεί ο ιός να οφείλεται στο 5G, μπορεί να είναι αυτή του Bill Gates, μπορεί να είναι ένα δημιούργημα του Δημοκρατικού Κόμματος της Αμερικής και χίλια δυο άλλα. Όμως, να θυμηθούμε ότι παρόμοιες ψευδείς ειδήσεις σε σχέση με τους εμβολιασμούς και σε σχέση με τις πανδημίες μάλλον υπήρχαν, εδώ βλέπουμε για τις πανδημίες πριν από 100 και από 80 χρόνια περίπου και με την Ιλαρά και με πολλές άλλες περιπτώσεις, έτσι όπου και πάλι υπήρχε μια αμφισβήτηση και πάλι υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίας και πάλι υπήρχε η ανάγκη από την πολιτεία να ενημερώσει όσο γίνεται καλύτερα, ούτως ώστε να μειωθεί αυτό το φαινόμενο. Και βλέπουμε ακριβώς πριν από 100 χρόνια περίπου την έννοια αυτή του misinformation, έτσι, σε σχέση με τα εμβόλια της Ιλαράς κλπ. Το ζήσαμε και το ζούμε ακόμα, θα έλεγα, και πιθανόν να το ξαναζήσουμε στο μέλλον. Το φαινόμενο αυτό της δυσπιστίας απέναντι σε αυτά που ακούγονται επίσημα από την ιατρική και από την αντιμετώπιση του φαινομένου, όπως είναι ο εμβολιασμός. Βλέπουμε από αριστερά προς τα δεξιά, για παράδειγμα, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι απόλυτα δύσπιστοι στο να εμβολιαστούν, αυτούς που είναι σκεπτικιστές πιο δεξιά, αυτούς που είναι διστακτικοί πιο δεξιά, αυτοί που είναι ουδέτεροι, έτσι, και τέλος αυτοί που δέχονται αυτά για τα οποία ενημερώνονται και τελικά αποφασίζουν να εμβολιαστούν. Βλέπουμε όμως αυτό το πράγμα είναι ένας κυματισμός, είναι ένα κύμα. Έτσι, δεν έχει σταθερότητα μέσα. Έχει μια δυναμική, βέβαια, του να πηγαίνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι, μηδενός εξαιρουμένου, βρισκόμαστε όλοι μας δηλαδή σε αυτό τον κυματισμό. Έτσι, και απλώς μέλημα των ειδικών είναι, πέρα από όλα τα άλλα, να σταθμίζουν το πού κινείται η κοινωνία ανάλογα με την ενημέρωση που έχει και ανάλογα με την δύναμη που έχουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Να πω επίσης ότι οι ψευδείς ειδήσεις, τα fake news και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι παντού, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Είναι στην πολιτική, είναι στους πολέμους, είναι στην ιατρική πάρα πολύ. Να μην ξεχνάμε, παράδειγμα, το φαινόμενο με την πολιεμελίτιδα στο Αφγανιστάν, το οποίο αποδόθηκε στο ότι θέλουν να καταγράψουν το που βρίσκεται ο Μπιν Λάντεν και έτσι αναγκαζόντουσαν οι εμβολιασμοί να γίνονται με ένοπλους, παρουσία ενόπλων κλπ. Επίσης, υπάρχουν τα fake news στην καθημερινά live news της ιατρικής, όπου μπορεί η μπανάνα ή το ραδίκι ή το οτιδήποτε άλλο να αποτελεί θεραπεία ή μη θεραπεία ή κίνδυνο για την υγεία. Και βεβαίως υπάρχουν και τα fake news και μέσα στην επίσημη επιστήμη, στην ιατρική, το γνωρίζουμε αυτό, και διάφορους λόγους. Τα fake news, οι ψευδείς ειδήσεις, λοιπόν, είναι παντού και αυτό αποδεικνύεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας ακόμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία την οποία ζούμε και το ίντερνετ. Τρίτη δύναμη σε αριθμό fake accounts, μετά τα accounts της Ινδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Facebook, είναι τα ανώνυμα, τα fake accounts. Έτσι. Και αυτό ίσως συμπληρώνει το όλο τοπίο της δυναμικής που έχει η fake, η ψευδής είδηση στην επικοινωνία μας. Πότε έγινε όμως το πρώτο καμπανάκι στην επίσημη κοινωνία μας, στη δυτική κοινωνία δηλαδή, σε σχέση με τα fake news, και πότε η κοινωνία αποφάσισε, η επίσημη πολιτεία μάλλον, αποφάσισε να πάρει κάποια μέτρα. Αμέσως μετά τις εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ,
προέκυψε όλη αυτή η ιστορία σε σχέση με τα bots, με διάφορες ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφόρησαν τότε, και το επόμενο έτος, 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως βλέπουμε εδώ, αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, να ορίσει δηλαδή τα πράγματα, να τα καθορίσει και να μας υποδείξει το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε όλοι μας απέναντι σε αυτά. Έτσι καθόρισε τις έννοιες του misinformation, του disinformation και του malinformation, όπου από πάνω προς τα κάτω έχει να κάνει κανείς με μια καλοήθη κατάσταση. Το misinformation είναι δηλαδή μια ψευδής είδηση που διαδίδεται κατά λάθος, δεν έχει πρόθεση κάποιος να διαδώσει λάθος, ούτε έχει πρόθεση να βλάψει κάποιον. Και στην τρίτη περίπτωση, το malinformation, όπου ο άλλος βγάζει σκόπιμα μια ψευδή είδηση με σκοπό σκόπιμα να βλάψει κάποιον ή κάποια ομάδα. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς πώς αλληλοκαλύπτονται σε μερικές περιπτώσεις αυτά το mis, το dis και το malinformation, από αριστερά προς τα δεξιά, έτσι, και βλέπουμε την πλέον καλοήθη κατάσταση από αριστερά και πώς μεταβιβάζεται στο malinformation, που πλέον περιλαμβάνει μέσα και το hate speech, όπως βλέπουμε εδώ, δηλαδή την ομιλία μίσους, έτσι, και τις τακτικές και στρατηγικές μίσους που βρίσκονται πίσω από το harmful, το επιβλαβές malinformation. Εδώ προσπάθησα να κάνω με παραλληλισμό ανάμεσα σε τρεις καταστάσεις ψυχιατρικές και σε αυτές τις τρεις καταστάσεις που μας υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεχωρίζουμε την ποιότητα και τη δυναμική των ψευδών ειδήσεων. Στη ψυχιατρική γνωρίζουμε όλοι μας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ότι έχουμε τις σωματόμορφες διαταραχές, οι οποίες αντίστοιχα μπορούμε να τις παρομοιάσουμε με το misinformation, έτσι, δηλαδή ότι ο ασθενής μας δίνει λάθος πληροφορίες, αλλά χωρίς να έχει πρόθεση. Ο μηχανισμός, όπως βλέπουμε εδώ, και το motivation είναι μη συνειδητός, είναι unconscious, έτσι. Στην δεύτερη περίπτωση, στις factitious disorder, όπου είναι οι προσποιητές, οι ακατανόητα προσποιητές διαταραχές, μπορούμε να τις παρουσιάσουμε, να τις παρομοιάσουμε, συγγνώμη, να τις παραλληλήσουμε με το disinformation, όπου υπάρχει ένας μηχανισμός που είναι conscious, είναι συνειδητός, αλλά το motivation, το κίνητρο, είναι μη συνειδητό. Και τέλος, το malingering, που είναι η ξεκάθαρη προσποίηση. Κάποιος πηγαίνει, δηλαδή, στο γιατρό και προσποιείται με σκοπό να κερδίσει κάποια βεβαίωση, κάποιο όφελος, εν πάση περιπτώσει. Αυτό μπορούμε, κάλλιστα, να το παρουσιάσουμε με το malinformation, το οποίο γίνεται μια κατάσταση, δηλαδή, σε ευρεία κλίμακα, όπου γίνεται κάτι σκόπιμα με σκοπό να κερδίσει κάποιος κάτι, βέβαια στην περίπτωση του malinformation, και να βλάψει κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι από ατομικό έως σε κοινωνικό επίπεδο υπάρχουν κάποιοι παράλληλοι δρόμοι που επικοινωνούν. Από την πλευρά της ψυχολογίας τώρα υπάρχουν πολλά ευρήματα σε σχέση με το ότι η ύπαρξη των ψευδών ειδήσεων υπάρχει εδώ και αιώνες, υπάρχει από τότε που υπάρχει το ανθρώπινο είδος, γιατί ακριβώς εξυπηρετούνται κάποιες ανάγκες μέσα από τις προκαταλήψεις που έχουμε όλοι μας. Για παράδειγμα, έχουμε την προκατάληψη της οικογένειας, πιστεύουμε εύκολα, βέβαια, τον δικό μας άνθρωπο. Είναι ευνόητο αυτό. Αυτό όμως μπορεί να ευνοήσει μια ψευδή είδηση να διαδοθεί ή να παραμείνει πιο πολύ. Υπάρχει προκατάληψη της εξουσίας. Οι άνθρωποι που είναι σε ψηλές θέσεις μας είναι πιο πιστευτοί και έτσι μπορούμε να τους πιστέψουμε πιο εύκολα σε πιθανή διάδοση ψευδών ειδήσεων. Η προκατάληψη της προσμονής, πολύ σημαντική προκατάληψη. Περιμένουμε κάτι να ακούσουμε και όταν το ακούμε αμέσως το υιοθετούμε, αλλά το περιμένουμε από πριν γιατί το έχουμε ήδη στημένο μέσα μας. Η προκατάληψη της επιβεβαίωσης, κάτι παρόμοιο με το προηγούμενο. Πιστεύουμε αυτό που συμφωνεί με τα πιστεύω μας. Έχουμε από πριν δηλαδή κάποιες πεποιθήσεις, κάποια πιστεύω, κάποια ιδεολογία. Όταν μας έρχεται η ψευδής είδηση, τότε πολύ εύκολα την υιοθετούμε. Η προκατάληψη της αιτίας αποτελέσματος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τείνουν να συνδέουν δύο πράγματα μεταξύ τους πολύ εύκολα, αγνοώντας ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Έτσι, οπότε, όταν βλέπουν κάτι, το συνδέουν με κάτι άλλο πολύ εύκολα, αγνοώντας ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εμπλεκόμενοι. Και τέλος, η προκατάληψη της βεβαιότητας. Γνωρίζουμε όλοι μας, πιστεύω, ότι ο εγκέφαλός μας δεν συμπαθεί την αβεβαιότητα. Δεν μπορεί ο εγκέφαλος να μείνει πολλή ώρα σε μια κατάσταση στην οποία να μην ξέρει τι γίνεται. Και έτσι, πολύ γρήγορα, παίρνει μια απόφαση
μέσα από την πρώτη είδηση, την πρώτη ψευδή ή αληθινή είδηση που θα ακούσει μπροστά του. Φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα έτσι, απόψεις από τους ψυχολόγους, σας ανέφερα τις πιο σημαντικές. Επίσης, υπάρχει το illusory truth effect. Τόσο πιο πολύ δηλαδή ακούγεται ένα πράγμα, τόσο πιο αληθινό γίνεται. Και είναι αυτονόητο αυτό. Και αυτά βέβαια είναι γνωστά στους διαφημιστές. Οι διαφημιστές δουλεύουν, έχουν κάνει επιστήμη όλες αυτές τις αδυναμίες, να το πω έτσι, του ανθρώπινου εγκεφάλου και μέσα από αυτές τις τακτικές υιοθετούν και τη δυναμική των διαφημίσεων. Το αντίθετο από το προηγούμενο, το backfire effect, δηλαδή το μπορεί όμως η πολύ μεγάλη διαφήμιση, η πολύ μεγάλη προβολή μιας είδησης να δράσει αντίθετα και να δράσει με έναν τρόπο boomerang, έτσι. Το φαινόμενο αυτό του Dunning-Kruger effect, όπως λέγεται, το έχουμε όλοι μας, λίγο ως πολύ. Τι εννοώ, όλοι μας ξέρουμε για όλα. Λέμε, τι ξέρεις για την πνευμονία, ξέρουμε πολλά πράγματα για την πνευμονία, όποιον και να ρωτήσουμε, ξέρουμε πάρα πολλά. Ένα παράδειγμα θα δώσω απλό. Αν όμως παρακολουθήσουμε ένα μικρό σεμινάριο κάποιων ωρών για την πνευμονία, θα δούμε ότι ξαφνικά ξέραμε πολύ λίγα για την πνευμονία και ξαφνικά η πεποίθησή μας για το τι ξέρουμε πέφτει κάτω. Και μετά από λίγο καιρό ξανανεβαίνει πάλι, αλλά παραμένει σε ένα σημείο πιο κάτω από αυτό το οποίο πιστεύαμε. Κάπως έτσι συμβαίνουν τα πράγματα με όλα τα θέματα. Έχουμε την αίσθηση ότι τα ξέρουμε όλα, ξέρουμε πολλά, αλλά αν το ψάξουμε, τελικά καταλέγουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία συμβάλλουν στην υιοθέτηση ή όχι αληθών ή ψευδών ειδήσεων. Μία άλλη έννοια, ένα άλλο φαινόμενο είναι αυτό το φαινόμενο της αυτοεξαπάτησης. Εξαπατούμε τους εαυτούς μας προκειμένου να μπορέσουμε να εξαπατήσουμε τους άλλους αποτελεσματικότερα. Έτσι. Είναι και αυτός ένας μηχανισμός ο οποίος ενέχεται σε όλα αυτά. Θα προχωρήσω όμως λίγο πιο γρήγορα. Να πω βέβαια ότι υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί, όπως τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι αναπτυξιακοί ασθενείς, δηλαδή οι ασθενείς που έχουν αυτισμό, είναι πιο εύπιστοι. Και αυτό επίσης είναι σε γνώση των διαφημιστών, που θέλουν δηλαδή να προβάλλουν κάτι, ή των ανθρώπων που θέλουν να προβάλλουν να διαδώσουν μια ψευδή είδηση. Είναι πιο εύκολο να απευθύνεται κανείς λοιπόν σε μικρά παιδιά, πιο εύκολα θα τους πείσει με μια προβολή μιας διαφήμισης ή οτιδήποτε σχετικό. Να δούμε τι λέει η βιολογία όμως πάνω σε όλα αυτά. Ο Ρόμπερτ Ρίβερς, αυτός ο βιολόγος, ο οποίος γύρισε όλο τον κόσμο για να και μελέτησε διάφορα ζώα και συμπεριφορές διαφόρων ζώων, είπε αυτό το πράγμα ακριβώς, το οποίο βλέπουμε εδώ, διατύπωσε αυτή την άποψη και η οποία είναι το κεντρικό σημείο αυτής της ομιλίας, αν θέλετε. Γιατί άραγε διαθέτουμε τόσο θαυμαστά αισθητήρια όργανα για την ανίχνευση πληροφοριών, αν πρόκειται να διαστρεβλώσουμε την εισερχόμενη πληροφορία μόλις αυτή καταφτάσει στο νου? Πραγματικά αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα και το οποίο βρίσκεται, απαιτεί δηλαδή να εξηγήσουμε και γιατί άραγε να υπάρχει αυτή η ανάγκη του να υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις. Η αλήθεια είναι, όπως έχουν δείξει οι βιολόγοι, ότι υπάρχει μια συνεξελικτική μάχη ανάμεσα στον απατεώνα, ας το πούμε, και στο θύμα. Υπάρχει μια κυκλική σχέση όπου ο απατεώνας κερδίζει από το θύμα και το θύμα κερδίζει από τον απατεώνα μέσα από την σχέση, την διαβίου που υπάρχει ανάμεσα στα έντομα, στα ζώα, στα φυτά, στους ανθρώπους κλπ. Ξέρουμε τις σχέσεις του παράσιτου ξενιστή, του θηρευτή θύματος, του ατόμου με το γείτονα, του γονέα με το παιδικό, του εαυτού με του οργανισμού κλπ. Γνωρίζουμε τις σχέσεις ξενιστού, όπου ένας είναι απατεώνας εις βάρος του άλλου, αλλά και οι δύο τελικά κερδίζουν, έτσι. Θέλουν να δείξουν με αυτά οι βιολόγοι δηλαδή, ότι υπάρχει μια συνεξελεκτική ιστορία. Γνωρίζουμε επίσης ότι, όπως για παράδειγμα αυτά εδώ τα κλαδόμορφα έντομα, υπάρχουν εκατομμύρια, χιλιάδες τέτοια είδη, τα οποία επιζούν εδώ και αιώνες και θα συνεχίσουν να επιζούν, επειδή ακριβώς μέσα από την επιλογή κέρδισαν την μάχη της ψευδούς είδησης, να το πω έτσι, στο πώς δείχνουν τον εαυτό τους στο περιβάλλον, γιατί κάπως έτσι προστατεύονται, επειδή ακριβώς είναι κλαδόμορφα. Έχουν στερηθεί από όργανα, από εσωτερικά όργανα, και παρόλα αυτά επιζούν, επειδή ακριβώς μπορούν και μεταδίδουν επιτυχώς μια ψευδή είδηση προς τα έξω. Οι κούκοι. Πολλοί κούκοι ξεγελάνε με φωλιές άλλων κούκων, όπου τους μεταφέρουν αυγά, έτσι, με σκοπό να τα εποάσουν κάποιοι άλλοι κούκοι. Αυτό απαιτεί μια εκπαίδευση, γιατί και οι άλλοι κούκοι μαθαίνουν ότι
αναγκάζονται να εκπαιδευτούν και να μάθουν ότι τα αυγά αυτά είναι ξένα, δεν είναι δικά τους, και να τα βγάλουν στην άκρη. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχής μάχη τέτοιου είδους. Υπάρχουν κάποια πτηνά που μαθαίνουν, έχουν μάθει να κρόζουν όπως κρόζουν τα νεογέννητα κάποιων άλλων πτηνών, και έτσι όταν κρόζουν έτσι ανακαλύπτουν αυτά τα άλλα πτηνά και πάνε και τα κατασπαράσουν. Να μην ξεχνάμε ότι πολλά αμαλάκια, όπως βλέπουμε εδώ, το 90-95% του νευρικού του συστήματος είναι αφιερωμένο στο καμουφλάζ, είναι αφιερωμένο δηλαδή στην ψευδή είδηση με σκοπό την επιβίωση. Επίσης, υπάρχει, η εξαπάτηση μπορεί να προκαλέσει οργή, όπως βλέπουμε εδώ, δηλαδή υπάρχει τόσο πολύ εξαπάτηση μέσα στη φύση, στα έντομα, στα ζώα και στους ανθρώπους, που όταν ανακαλύπτεται μπορεί να προκαλέσει οργή, όπως βλέπουμε εδώ. Και επίσης υπάρχει συνέστηση της εξαπάτησης. Και τα πτηνά, αλλά και τα παιδάκια, όπως βλέπουμε εδώ, όταν εξαπατούν, νιώθουν, ξέρουν ότι εξαπατούν και έτσι κάνουν αυτό που κάνουν, κρύβοντας τη συμπεριφορά τους. Η εξαπάτηση, λοιπόν, όπως δείχνουν όλα αυτά και όπως μας δείχνουν οι βιολόγοι, ευνοεί την νοημοσύνη, προφανώς, ευνοεί την εξέλιξη των νοητικών εργαλείων για την ανείχνευσή της και ευνοεί την εξέλιξη της νοημοσύνης όχι μόνο των ατόμων που προσπαθούν να ανιχνεύσουν την εξαπάτηση, αλλά και των ίδιων των απατεώνων, ας το πω έτσι. Εντάχει τι λέει η νευροεπιστήμη πάνω σε αυτά. Το ψέμα αποθηκεύεται στον συνειδητό νου και είναι αυτονόητο αυτό. Το ψέμα το οποίο συνεχώς μπορεί να αλλάζει και το οποίο συνεχώς πρέπει να δείχνεται και να καλύπτεται, δεν θα μπορούσε να είναι πουθενά άλλο παρά στο συνειδητό νου, αλλά η αλήθεια είναι κρυμμένη σταθερά στον μη συνειδητό νου, ο οποίος αποτελεί και την βασική πηγή και λειτουργία του εγκεφάλου. Βλέπουμε εδώ για παράδειγμα ότι στον συνειδητό νου που είναι η έδρα της μνήμης, το υπόκαμπο, το κέντρο Μπροκά, Βέρνικα κλπ. Βρίσκεται ακριβώς το explicit memory, η δηλωτική μνήμη, η μνήμη δηλαδή η οποία είναι ενεργής και την οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, ενώ η implicit, η μη συνειδητή μνήμη, ο μη συνειδητός εγκέφαλος, που βρίσκεται σε βαθύτερα στρώματα όπως την αμυγδαλή, στο πρόστιο προσαγώγιο κλπ. Εδώ πλέον βρίσκεται η αλήθεια. Και ανάλογα από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω γίνεται η μετατόπιση της αλήθειας του ψέματος μέσα στο ίδιο το άτομο, στον ίδιο τον εγκέφαλο. Υπάρχουν επίσης και κάποια δίκτυα όπως τα mirror neurons, οι καθρεπτικοί νευρώνες, οι οποίοι κάνουν τη λεγόμενη προσομοίωση, δηλαδή ενεργοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όταν βλέπουμε ή όταν κάνουμε κάτι, έτσι. Και αυτό επίσης, και αυτοί οι νευρώνες επίσης είναι που βοηθούν στην δημιουργία ή στην αποκάλυψη των ψευδών ειδήσεων. Και τέλος υπάρχει στην νευροεπιστήμη και στην ψυχολογία γενικότερα αυτό το λεγόμενο theory of mind, είναι η ικανότητα που αποκτούμε στο να διαβάζουμε τη σκέψη του άλλου. Γιατί θα ήταν αδύνατο πραγματικά να διαδώσουμε ένα ψέμα ή μια ψευδή είδηση αν δεν είχαμε από πριν προειδεί τις διαθέσεις και την ικανότητα των άλλων. Αυτό είναι το Rubberhand Illusion, είναι ένα πείραμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, μπορείτε να το δείτε και στο διαδίκτυο σε πολλές εφαρμογές. Είναι ένα πείραμα το οποίο μας δείχνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε έτσι κι αλλιώς μεγάλη εμπιστοσύνη στις αισθήσεις μας, παρόλο που πιστεύουμε ότι έχουμε. Είναι ένα πείραμα στο οποίο αν κρύψουμε το αληθινό μας χέρι και μπροστά υπάρχει και δίπλα υπάρχει επίσης ένα ψεύτικο χέρι και αν κάποιος ακουμπάει ρυθμικά το ψεύτικο χέρι, τότε θα νιώσουμε ότι μας ακουμπάει πραγματικά, στο πραγματικό μας μέλος. Έτσι. Και μάλιστα αν κάποιος επιτεθεί με ένα μαχαίρι και καρφώσει το ψεύτικο μέλος, τότε θα τραβήξουμε εμείς το χέρι μας. Παρόλο που ξέρουμε και το βλέπουμε μπροστά μας ότι αυτή η επίθεση γίνεται στο ψεύτικο μέλος, έτσι. Αυτό ακριβώς μας δείχνει ότι εν τέλει δεν μπορούμε να έχουμε έτσι κι αλλιώς μεγάλη εμπιστοσύνη στις αισθήσεις μας, παρόλο που έτσι νομίζουμε. Και ακριβώς αυτό μας βάζει σε σκέψεις ότι πόσο εύκολα μπορεί να διαδοθεί η ψευδής είδηση με την έννοια η ψευδής πληροφόρηση που θα μας έρθει, παρόλο που ξέρουμε ακόμα ότι είναι ψευδής, έτσι. Μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο τέτοια βιντεάκια, είναι θεαματικά. Επειδή περνάει η ώρα, θα προχωρήσω στη τελευταία φάση, στο
και αυτός είναι και ο λόγος της σημερινής παρουσίασης, γιατί η ιστορία των fake news, παρόλο που την είχαμε ξανασυζητήσει και παλιότερα, ξαναήρθε και πάλι στο προσκήνιο, ξαναήρθε με βάση την πρόσφατη επιδημία και με τον πρόσφατο μεγάλο προβληματισμό σε σχέση με τον εμβολιασμό. Και να πω έτσι δύο λόγια, με βάση όλα αυτά λοιπόν, με ποιο τρόπο θα ήταν καλό τελικά να μιλάμε σε αυτούς που είναι δυσπιστοί απέναντι σε ένα εμβολιασμό, για παράδειγμα. Μία δυσπιστία η οποία έχει προέλθει σε μεγάλο βαθμό από την διάδοση των ψευδών ειδήσεων και των συνωμοσιών και των θεωριών συνωμοσίας. Πώς μπορούμε να μιλάμε λοιπόν. Θυμίζω όμως ακριβώς και πάλι αυτόν τον κυματισμό. Έτσι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δυσπιστοί ή όχι, δεκτικοί ή όχι. Είμαστε όλοι ένα συνεχές, που άλλη φορά είμαστε έτσι, άλλη φορά είμαστε αλλιώς. Έτσι σε ένα συνεχές ανάμεσα στην διστακτικότητα και στην ευπιστία. Το πρώτο και σημαντικό είναι στους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας να καταλάβουμε αν οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα διστακτικοί, που σημαίνει ότι ανήκουν σε κάποια θεωρία, ας πούμε, συνωμοσίας. Είναι αυτά τα τρία πράγματα. Πιστεύει αυτός ο άνθρωπος σε περισσότερες από μία θεωρία συνωμοσίας. Δεύτερον, υπερασπίζεται με πάθος και επιχειρήματα τις απόψεις του. Τρίτον, κάθε επιχείρημα που αμφισβητεί τη θεωρία του εκλαμβάνεται ως απόδειξη ότι συμμετέχουμε κι εμείς στην συνωμοσία αυτή. Αν λοιπόν ισχύουν αυτά τα τρία πράγματα που στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι ισχυρά δέσπιστος και θα πρέπει να έχουμε μάλλον να είμαστε απεσιόδοξοι στο αν θα τον πείσουμε ή όχι. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως. Όπως ακούσαμε και πριν από την θεωρία, το Theory of Mind, θα πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του, θα πρέπει να προσπαθούμε να μπαίνουμε στη θέση του. Δεν είναι εύκολο να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, το γνωρίζω. Θα πρέπει να μην ειρωνευόμαστε, κάτι που γίνεται δυστυχώς συχνά σε όλη αυτή τη διαμάχη και στη διαπάλη με τους σκεπτικιστές και τους διστακτικούς. Θα πρέπει να προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί πιστεύει αυτά που πιστεύει. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συζήτηση και θα πρέπει να δίνουμε έτσι χώρο και χρόνο στο άτομο για να μπορεί να αναστοχαστεί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις πηγές που αναφερόμαστε, θα πρέπει να αναφερόμαστε με απλά γεγονότα, θα πρέπει να μην πιέζουμε και σίγουρα θα πρέπει να αφήνουμε, όπως είπα, χώρο και χρόνο στον άλλον να σκεφτεί και να αναστοχαστεί. Και τέλος, θα πρέπει, ξαναλέω και πάλι, να σκεφτούμε ότι μπορεί και εμείς οι ίδιοι, αν όχι πριν, αν όχι τώρα, πιθανόν στο μέλλον, να είμαστε μέσα σε αυτόν τον κυματισμό της διστακτικότητας απέναντι σε οτιδήποτε επιστημονικό ή μη ακούμε. Και αν και εμείς ακόμα είμαστε, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να θέτουμε στον εαυτό μας το ερώτημα γιατί πιστεύω αυτό που πιστεύω, τι είναι αυτό που φοβάμαι, ποιες προκαταλήψεις από αυτές που ανέφερα πριν ακολουθώ, μήπως νιώθω μειονεκτικά στο χώρο εργασίας μου ή στο περιβάλλον μου και έτσι ακολουθώ αυτή την θεωρία, ας το πούμε, ψευδών ειδήσεων ή συνωμοσίας. Γιατί νιώθω την ανάγκη αυτή να κατηγορήσω τους άλλους και τέλος ποιες είναι οι πηγές που έχω ενημερωθεί. Μήπως θα πρέπει να κοιτάξω κάποιες νέες πηγές. Συμπερασματικά, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι μας και μπορεί να γίνει αυτό και συζήτηση αν θέλετε, ότι απατεώνας τελικά και εξαπατώμενος είναι εγκλωβισμένοι σε έναν συνεξελικτικό αγώνα αιώνων. Η εξαπάτηση αλλά και η ανάγκη ανίχνευσή της είναι μάλλον σημαντικές στην εξέλιξη της νοημοσύνης, της προσαρμογής και της επιβίωσης. Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε αυτό που βλέπουμε ψηλά, «Humans are biased information seekers». Είμαστε biased information seekers, αναζητάμε μία αμφισβητήσιμη πάντα πληροφορία. Προφανώς, μέσα στα πλαίσια αυτά της συνεξέλιξης και της εξέλιξης και στο να έχουμε την νοημοσύνη μας πάντα ψηλά και σε εγρήγορση. Και τέλος μένω σε αυτή την δήλωση του Αμερικανού αυτού καθηγητού ψυχολογίας, ο οποίος λέει ότι καταλήγουμε να έχουμε ένα συμπέρασμα ότι τα fake news αυξάνουν τον διχασμό των κοινωνιών. Τελικά, λέει, μήπως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, μήπως ακριβώς αυτή η πολικότητα, ο διχασμός, είναι που είναι το υπόστρωμα στο να αναπτυχθούν οι ψευδείς ειδήσεις και οι θεωρίες συνωμοσίας.
Παρόλο που από αυτό το σημείο στο οποίο τελειώνω θα μπορούσε να αρχίσει μια εκ νέου ομιλία με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και με θέμα πλέον τον διχασμό, ο οποίος πραγματικά τελικά φαίνεται να βρίσκεται πίσω από τις ψευδείς ειδήσεις, θα σταματήσω κάπου εδώ για τον δικό σας προβληματισμό. Ευχαριστώ.